Λοιπόν, δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η μία είναι για το Περτούλη, για τον Ελληνοχώρη. Δέχτηκα πάρα πολλά παράπονα εκεί. Για μια κυρία δήμαρχη, θέλω μια ενημέρωση, γιατί ειλικρινά αυτό το θέμα εμείς δεν το γνωρίζουμε. Εκεί το 17-18, η οποία έχει καταλάβει κάποιους χώρους εκεί και βοσκάει τα ζώα της και αντιδρούν οι κάτοικοι εκεί στον Ελληνοχώρη. Και από ό,τι μου είπαν, μου μετέφεραν, έχει πάρει αυτή η κυρία. Πήρε αυτά τα μέρη σαν δημότης του Δήμου Πύλης, χωρίς να είναι. Έχουν δικαστήρια, μου είπαν, έχουν φασαρίες, έχουν τρέξιμο και θέλω να με ενημερώσω, γιατί ειλικρινά εγώ αυτό το θέμα δεν το γνωρίζω, γίνουν πριν τη θητεία τη δικιά μας και οι κάτοικοι φωνάζουν, γιατί αυτοί και τώρα που μιλάμε είναι ακόμα εκεί και επιμένει, πήρε και κάποια χαρτιά από την Καλαμπάκα τώρα και είναι ένα θέμα αυτό που θέλω να μου πεις τι γίνεται. Και επίσης μου είπαν ότι σε αυτό το θέμα εμπλέκονται και πάρα πολύ και θέλουν μια ενημέρωση. Δεν ξέρουμε και εμείς θα δημοτικοί συμβούλοι, δεν ξέρουμε να απαντάμε. Και το δεύτερο θέμα τώρα είναι κουραστικό, έγινε γραφικό. Αυτό με την τηλεόραση μας ενοχλούν συνέχεια. Δεν έχουμε εδώ τηλεόραση, δεν έχουμε εδώ τηλεόραση. Νομίζω είναι κρίμα, είναι ανθρώπινο, θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Με οποιοδήποτε ασπληρώσει κάτι ο Δήμος σας έχει ένα κόστος, είναι κρίμα να παίρνουν όλοι οι ηλικιωμένοι τώρα και να μου λένε δεν έχουν τηλεόραση, δεν έχουν τηλεόραση. Και εγώ ειλικρινά δεν είναι αυτό το θέμα του Δήμου ή αντιπολίτευση. Είναι κρίμα να είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην έχουν τηλεόραση. Και δεν ξέρουμε τι να του πούμε. Ήρθε το τέτοιο, αυτά τα πράγματα έχουν αυτό. Εγώ έχω να κάνω τρεις ερωτήσεις ουσιαστικά και εν μέρη με κάλυψε ο κύριος Χίρος όσον αφορά το τηλεοπτικό σήμα. Θα ξεκινήσω λίγο το τηλεοπτικό σήμα. Είναι όντως απαράδεκτο τα ορεινά να μην έχουν τηλεοπτικό σήμα. Έτσι. Θέλω να μια ενημέρωση τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί ακούμε και στα ραδιόφωνα που διατείνεστε γενικότερα να βάλουν τηλεοπτικά πιάτα, δορυφορικά πιάτα. Βλέπω μια απόφαση όσον αφορά το πρόγραμμα για τα δορυφορικά πιάτα ότι αφορά μόνο μόνιμους κατοίκους και αφορά μόνο δωρεάν πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς μόνο για 2 έτη. Το έχω μάλιστα εκτυπώσει το συγκεκριμένο έγγραφο. Όταν λέμε ότι θέλουμε τηλεόραση δωρεάν για όλους, δεν μιλάμε για 2 έτη. Πρέπει να βρούμε μια μόνιμη λύση και η μόνιμη λύση σίγουρα δεν είναι το δορυφορικό πιάτο. Από τα 2 έτη και μετά, οι άνθρωποι θα πληρώνουν. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω. Πρόσφατα είδαμε ένα δημοσίευμα από τοπικό διαδικτυακό site σχετικά με το Μουζάκι, ότι ξεκινάνε μέσα στο καλοκαίρι εργασίες για τη δημιουργία αρχαιολογικού μουσείου στο Μουζάκι. Και μάλιστα λέει το δημοσίευμα με αφορμή την επίσκεψη της προϊσταμένης εφορίας αρχαιοτήτων Καρδίτσας της κυρίας Βαϊογούλου στο κάστρο του Φεναρίου κτλ. Τέθηκε το θέμα δημιουργίας αρχαιολογικού μουσείου στο Μουζάκι αλλά και η αξιοποίηση της περιοχής των αρχαίων γόμφων. Η κυρία Βαϊογούλου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την άρεστη εργασία. Μέσα στο καλοκαίρι λέει θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο κτίριο που στεγαζόταν παλιότερα στο δασταρχείο και εκεί θα δημιουργηθεί το αρχαιολογικό μουσείο που θα εκτίθεται ευρήματα από την περιοχή των αρχαίων γόμφων και όχι μόνο. Και στη συνέχεια μιλάει για τα οικονομικά κτλ. Βλέπουμε ότι ο Δήμος Μουζακή έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο πλάνο αξιοποίησης, φαντάζομαι, της πλευράς του προς το παρόν. Εμείς έχουμε κάποιο πλάνο αξιοποίησης στο κομμάτι που μας αφορά για τους αρχαίους γόμφους. Είδαμε προεκλογικά, είχε έρθει στη δημοσιότητα ένα θέμα σχετικά με την περιφέρεια που είχε ανακοινώσει χρηματοδότηση 70.000 ευρώ για την ανάδειξη των αρχαιογόμφων. Έχουμε κάνει κάτι από τότε ή θα βρεθούμε μπροστά στις εξελίξεις. Ένα δεύτερο θέμα, τρίτο θέμα μάλλον να πούμε και το πρώτο. Ήρθε ένα υπόμνημα από τον Σύλλογο Αδελφότητας Καρδικιωτών Αθήνας Πειραιά και του Ευεργετικού Συλλόγου Τρικάλων Άγια Ανάργυρη προς τον πρόεδρο της κοινότητας Γαρδικίου, το οποίο έχει κοινοποιηθεί προς τον Δήμαρχο, την Αντιπεριφερειάρχη και τους επικεφαλής των συνδυασμών. Μέσα σε όλα που έχουμε διαβάσει, βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόφαση του 2017 ότι υπήρξε απόφαση για παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου εξ ολοκλήρου στον Ευεργετικό Σύλλογο Γαρδικίου, Άγια Ανάργυρη. Η απόφαση όμως δεν έχει εκτελεστεί ακόμη πλήρως. Ζητάνε και το υπόλοιπο κτίριο. Για ποιο λόγο δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα.
Από τη στιγμή που στην απόφαση που μας έχουν κοινοποιήσει αναφέρεται ότι αποφασίζει ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση χρήση του παλαιού πέτρινου κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου στον Ευεργετικό Σύλλογο Γαρδικίου Αθαμανών Άγιοι Ανάργυροι αποκλειστικά και μόνο για τη δημιουργία κατάλληλου χώρου για τη συλλογή, φύλαξη, ανάδειξη και έκθεση και προβολή λαογραφικού υλικού, και στην πέμπτη παράγραφο από την ομόφωνη απόφαση αναφέρει ότι εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Έχει υπογράψει μια σύμβαση για αυτό το θέμα. Η σύμβαση μιλάει για πλήρη ή μερική παραχώρηση. Αν είναι για πλήρη, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί. Και αν είναι για μερική, γιατί δεν εκτελέστηκε η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πω την ερώτηση θέλω να ολοκληρώσω. Ναι. Έτσι. Και ένα τέταρτο θέμα. Εγώ δεν το πάω προσωπικά. Τις γνώρισα. Αλλά όταν βλέπω έγγραφα, στηρίζουμε στα έγγραφα. Δεν στηρίζουμε στο χαρακτήρα της εγγραφής. Και ένα τέταρτο θέμα, θέλω λίγο μια ενημέρωση σχετικά με το δημοτικό κτίριο που ήταν ο παλιός ο φούρνος στην Ελλάδα, στην είσοδο για την Ελλάδα. Έγινε δύο φορές άγνωστος διαγωνισμός. Κάποιοι εκεί πέρα ζητάνε για να πάρουν το κτίριο, για να το αξιοποιήσουν και να κάνουν νέες δραστηριότητες και μάλιστα από ό,τι έμαθα, δραστηριότητες οι οποίες είναι καινοτόμες για την περιοχή μας. Έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα με την παλιά ανάδοχο. Έχουν φύγει όλα τα μηχανήματα που υπάρχουν μέσα, σε τι φάση βρισκόμαστε. Και αν προτίθεστε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Δήμαρχε, κάπου είδαμε ότι αρχίζει το θέμα πάλι με τα μοναστήρια και το Δήμο εδώ με την περιουσία. Το παλιό θέμα που έχουμε φέρει στην προηγούμενη θητεία και είχαμε πει τότε, να θυμίσω στους συναδέλφους οι οποίοι δεν ήταν σίγουροι τότε, ότι θα βάλουμε κάποιο δικηγόρο από Θεσσαλονίκη. Και ο δικηγόρος αυτός θα πόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας ενημερώσει, γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Θέλω και λίγο μία ενημέρωση, γιατί υπάρχει έκθεση τώρα αυτό το θέμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τα ελαστικά σωματεία, τα ποδοσφαιρικά. Και ήθελα να, αν προτίθεται ο Δήμος να παρέχει κάποια βοήθεια, και ήθελα να προτείνω αυτά τα, δεν φτάνουν 10 αεραστεχνικά σωματεία, μαζί με αυτό που είναι και τις φύγεις τώρα που είναι σε άλλη κατηγορία, επειδή δεν έχουν γίνει εκδηλώσεις στο Δήμο και δεν, αν υπάρχει πλεόνασμα από αυτά τα χρήματα, μόνο για φέτος, αν μπορούν να βοηθηθούν τα συγχρονικά σωματεία σε αθλητικό υλικό, σε οτιδήποτε μπορεί, με διαφανείς διαδικασίες. Θα ήθελα να σου ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, να μας πείτε λίγο με το πρόστιμο των 52.500 στο Γεωργικό Κέντρο που επιβλήθηκε πέρυσι. Με το πρόστιμο. Πού βρίσκεται η κατάσταση, αν έχει πληρωθεί, αν όχι και τι γίνεται. Ευχαριστούμε τον κύριο Βολιό. Κυρία Πλατζόνη. Εγώ έχω δει ότι τοποθετούνται παιδικές χαρές. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι σύμφωνα με μία απόφαση, με ένα ΦΕΚ, με το 931 του 2009, προσδιορίζει ότι για την κάθε παιδική χαρά πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ως προς την τοποθέτηση, ως προς την περίφραξη, ως προς το δρόμο, αν υπάρχουν δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας, αν υπάρχουν άλλα ενδεικτικά σημεία τα οποία δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή τα παιδιά κλπ. Θα ήθελα λίγο και επειδή έχω δει ότι σύμφωνα με αυτό το ΦΕΚ οι παιδικές χαρές οι οποίες έχουν τοποθετηθεί πρωτίστως στο χωριό μου σε πάρα πολύ καλή τοποθεσία δεν έχει την περίφραξη και δεν έχει κάποιες άλλες ενδείξεις σχετικά με αυτές που ορίζει αυτό το ΦΕΚ. Και το δεύτερο είναι ότι
η παιδική χαρά η οποία γίνεται στο χωριό στη Λεγαριά είναι δίπλα στον δρόμο και αυτό, σύμφωνα με αυτό το ΦΕΚ, είναι απαγορευτικό. Θα έπρεπε τουλάχιστον, λέει ότι να έχει μία απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρα, τουλάχιστον λέει 300 μέτρα, από κεντρικό δρόμο. Λίγο αυτό θα... Καλό είναι το σημείο εκεί, κύριε Δημαρχέ, αλλά είναι ακριβώς πάνω στη στροφή. Εκεί έχουν δημιουργηθεί ατυχήματα. Αν μπορούσαμε να το πηγαίνουμε λίγο πιο μέσα, για να καλυπτόμαστε δηλαδή και από αυτό που λέει το ΦΕΚ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ έχω κάποια θέματα σχετικά με την ίδρυυση και ένα θέμα με τον ΤΑΠ. Στην Παλιοκαριά, από τον Σεπτέμβριο στις αρχές, είχαμε ζητήσει να γίνει μια καινούργια δεξαμενή για τον κάδο οικισμό που πάρα πολύ γρήγορα την αποκατέστησε η ΔΕΙΑ, υποθετώντας μια δεξαμενή 5 τόνων περίπου. Αλλά πάλι υπάρχει πρόβλημα. Όταν βρέχει το νερό είναι πάλι λασπωμένο και θολό, με αποτέλεσμα δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα αυτό και αντιμετωπίζουν πρόβλημα σοβαρό εκεί πέρα, μιας και δεν έχουν αυτές τις 5 οικογένειες νερό. Έχουν μάλλον νερό, αλλά δεν είναι... Στην Κέση. Στην κάτω. Έχουν νερό, αλλά δεν είναι πιο ποιοτικό το νερό. Ιδίως όταν βρέχει είναι σχέτη λάστη. Και από ό,τι μου είπαν είναι και το παίρνουν και επιφανειακά. Δεν ξέρω ποιος νομός, θα ξέρει καλύτερα αυτά. Ένα άλλο θέμα είναι ότι ο άπλακας που έρχεται από το νερόμυλο μέχρι και το δημαρχείο εδώ πίσω είναι σπασμένος με αποτέλεσμα να χάνουμε πάρα πολύ νερό εκεί πέρα και μπαριές πολλές φορές ο δρόμος που φτιάχνει, γίνεται με το GCP εκεί πέρα, φτιάχνουν κάποιες εργασίες αλλά πάντα είναι χαλασμένο. Και κάποιοι διαμαρτύρονται επειδή το χρησιμοποιούν πολύ ηλικιωμένοι και περπατάνε τον δρόμο, πάντα λένε γιατί τρέχει νερό και τι γίνεται εδώ. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι τώρα τελευταία γίνεται πολύ στους λόγους γύρω από τα ΚΔΑΠ. Ήρθαν στο Δήμο μας δύο ιδιωτικά ΚΔΑΠ, πράγμα που θα μπορούσαμε και σαν Δήμος να είχαμε ΚΔΑΠ, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ήρθαν δύο ιδιωτικά ΚΔΑΠ και ακούστηκαν κάποια παράπονα ότι κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου προωθούν ένα συγκεκριμένο από τα δύο ΚΔΑΠ, ότι παίρνουν τηλέφωνα, προσπαθούν να κάνουν εγγραφές. Αν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή σας, Δήμαρχε, ενημερώστε μας λίγο για να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται, για να μην ακούμε κουβέντες έξω. Αυτά τα τρία θέματα. Ναι, ευχαριστούμε, κύριε. Καλησπέρα και από μένα. Τρία θέματα έχω, κύριε Πρόεδρε. Το ένα αφορά τον κυκλικό κόμπο στους γόμους. Το έχω αναφέρει για τρίτη φορά. Έχουν γίνει 54 ατυχήματα μέχρι σήμερα. Δεν βλέπω καμία ενέργεια. Δεν ξέρω ο Δήμος τι προτίθεται να κάνει. Θα θερμίσουμε θύματα. Το δεύτερο αφορά την ΔΕΙΑΠ. Πρόσφατα ενημερώθηκα γραπτός για τα χρέη των ιδιωτών προς τη ΔΕΙΑ, το οποίο ανέρχεται στο ένα ποσό, 1,5 εκατομμύριο και κάτι πράγματα. Θα καταθέσω και το αντίστοιχο έγγραφο. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από πλευράς ΔΕΙΑ να μειωθούν τα χρέη τέλος πάντων από ιδιώτες ή επιχειρήσεις του Δήμου, γιατί το ποσό είναι αρκετά μεγάλο. Και τρίτο θέμα είναι αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μαζικό αθλητισμό ιδιωτών στο Δήμο Πύλης. Στάθηκε το Φεβράριο μήνα έγγραφο από το Υπουργείο Αθλητισμού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο Δήμος δεν ενημέρωσε, πιστεύω, τους συμβούλους, ούτε και να μην το πάρουν. Αυτό σημαίνει ότι ο απλός πολίτης του Δήμου μπορούσε να κάνει γυμναστική, να προσλάβει ο ΟΚΠΑΛ ή ο Δήμος Πύλης οι γυμναστές για ένα χρόνο που κάνουν κάποιοι Δήμοι για να καθορίζονται τουλάχιστον οι ηλικιωμένοι του Δήμου. Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και όταν δεν το έχω πάρει. Ευχαριστώ. Είναι μια παλιά ιστορία το Θόδωρο εδώ και δύο χρόνια. Σε ρε το κόρη, όχι περισσότερο. Ποιο? Ναι, το κόρη. Τώρα, περισσότερο πρέπει να ξέρω ο Κώστας Σούτρας. Έγινε αίτηση μεταδημότευσης. Για να γίνει αίτηση μεταδημότευσης χρειάζεται και ένα χάρτη που να αποδεικνύει ότι είσαι μόνιμος κάτοικος. Αυτή έφερε αποδείξεις από ΔΕΗ και ότι έχει σπίτι στον Ερετοχώρη και καθώς έκανε και μια υπεύθυνη δήλωση μόνιμης ότι είναι μόνιμος κάτοικος του Ερετοχωρίου. Κάτι που δεν το γνωρίζαμε εμείς.
Έγινε μεταδημότευση κανονικά χωρίς να το ξέρουν γιατί δεν επιβεβαίνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, επιβεβαίνουν μόνο οι υπηρεσίες του Δήμου. Έγινε η μεταδημότευση και αυτή η κυρία έφερε τα δικαιώματά της στον ερετοχώρη. Μετά από ένα χρόνο είδαμε ότι έφερε τα ζώα. Όταν είδαμε ότι πήγε να φέρει τα ζώα μέσα στον ερετοχώρη, λέμε πώς φέρει τα ζώα. Λέει εγώ είμαι δημότης. Ψάχνοντας τη διαδικασία όλη, είδαμε ότι υπήρχε η ψευδής δήλωση. Ξεκινήσαμε δικαστήρια, πήγαμε στα δικαστήρια, πήραμε τη μεταδημότευση πίσω, ανακαλέσαμε την μεταδημότευση, πήγαμε στα δικαστήρια, πήραμε τις αιτήσεις όλες, ό,τι είχε η κυρία της, τα πήραμε πάλι πίσω, αλλά ακόμα με αυτή την αίτηση δεν έχει το τελικό δικαστήριο να αποδείξουμε ότι δεν είναι δημότης. Εκκρεμεί ένα δικαστήριο ακόμα. Γι' αυτό και η κυρία αυτή, βάσει του δικαστηρίου που περιμένουμε ακόμα, έχει το δικαίωμα και μπαίνει μέσα. Συνέντευξη με την τηλεόραση στο Βρυμάκι, ειδικά Ροφωτό και Κουτρώνη. Γιατί τα άλλα έγιναν σχεδόν ένα 90%. Τι είναι. Δεν έγινε. Τρία κανάλια, τι είναι. Όχι εδώ. Έχει κουμπερό. Έμεισε κεραυνός πάνω και έκανε μεγάλη ζημιά. Πολύ μεγάλη ζημιά. Και δεν υπήρχαν ανταλλακτικά. Τα παρήγγελαν, έβαλαν τα μισά. Ό,τι μπορέσαν να φτιάξουν, πιάνουν 2-3 κανάλια τώρα. Είπε ή αύριο μέχρι το μεσημέρι ή την άλλη μέρα το πρωί θα πιάνουν όλα τα κανάλια, εκτός την ΕΡΤ μόνο δεν θα πιάνει. Δεν τα βρήκαν. Έγινε μεγάλη ζημιά στον υποσταθμό. Έτσι να ξέρετε, ο Τσόγκας είναι ο υπάλληλος, ο αυτός ο τεχνικός που είδα, γιατί ο άλλος πήγε και δεν μπορεί να τα φτιάξει που είχαμε πέφτει εδώ για τον Δήμο Ιθήκων. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους αναμεταδότες. Οι αναμεταδότες αυτοί είναι πάρα πολύ παλιοί. Είναι από το 80. Χρησιμοποιούμε κάποιες κάρτες για να βλέπουν τα ορεινά τα χωριά. Ανανεώνουμε τις κάρτες. Το πρόβλημα είναι ότι σε κάθε βροχή που έχει και πέφτουν αστραπές, κατευθείαν και να μην χτυπήσει όπως γιατί τώρα έπεσε κεραυνός και έκαψε όλο το μηχάνημα. Και δίπλα να πέσει ένας κεραυνός, πέφτουν οι ασφάλειες συνέχεια και έχουμε πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους αναμεταδότες. Θα φτιαχτούν, είναι πάρα πολύ παλιοί, δεν μπορούμε να δούμε τα λαφικά. Θα φτιαχτούν, πιστεύουμε την Παρασκευή, αν όχι Δευτέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, γι' αυτό και ζητάμε από τους δημότες και έχουμε κάνει και αίτηση κάτω για να μην δώσουν πιάτα και βοηθήσουν μόνο σε όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι, γιατί τώρα διευκρινίζει η απόφαση τώρα και τελευταία και λέει ότι δικαιούνται μόνο όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι ορεινών. Επειδή οι περισσότεροι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι ορεινών, να δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να πάρουν από ένα πιάτο ώστε να μην έχουν αυτό το πρόβλημα που έχουμε συνέχεια. Για το Μουζάκι λέει ο Ανάντης, τώρα που το Μουζάκι κάνει μουσιότητα, λοιπόν δεν το ξέρω αυτό, δεν το διάβασα, αλλά να ξέρεις, η αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου είναι μαζί, είναι και Μουζάκι και Δήμος. Ναι, σου λέω, έχουν πίσω στις 70.000 και περιμένω τώρα την κυρία αυτή που είναι την Ματζάνα. Ματζάνα. Η Ματζάνα. Προϊσταμένη. Για να δεν έχει προσωπικό, να στείλει το προσωπικό για να απορροφήσει τα 70.000. Για να αξιοποιήσει και του χώρου, όχι μουσείου. Του χώρου για να καθαρίζουν, να βγάλουν. Για συλλόγους στο Γαρδίκι. Για παρακούρηση αίθουσας. Ναι, την παρακούρηση με την αίθουσα. Εκεί είναι δύο σύλλογοι του έλαβα και εγώ το καρδί του και ρωτήσει και σήμερα αυτό που διάβασες εσύ. Πώς θα μπορούσα να πάρει τον λόγο, ξέρεις κάτι περισσότερο εσύ. Εγώ δεν τους απάντησα. Σε ό,τι αφορά αυτό που το ερώτημα του Παπάτη, έχουν παραχωρήσει μόνο τη μία αίθουσα που έχει το σχολείο στο σύλλογο. Όχι τις δύο αίθουσες. Η μία αίθουσα χρησιμοποιείται και για το ιατρείο. Δεν μπορεί να φύγει το ιατρείο από την πλατεία και να πάρει το ιατρείο και δεν έχουμε χώρο να στεγάσουμε κάπου από το ιατρείο. Για το φούρνο, του βάλουμε δύο φορές την πρασία, όντως υπήρχε ένα ενδιαφέρον από μια ομάδα ανθρώπων, έκαναν έτσι εκεί να το δώσουν και μετά το ψάχνει και ήθελα να το κάνουν το νοκομείο. Δεν βγαίνει άδεια και μόνοι δεν ενδιαφέρονται. Τώρα, προχθές, προφορικά, ήρθε κάποιος δημότης και μας είπε ότι ενδιαφέρεται, άλλος τώρα, καινούριος. Εκείνοι δεν ενδιαφέρονται, αφού δεν μπορούν να πάρουν άδεια το νοκομείο, δεν ενδιαφέρονται.
Αν και αυτός τώρα. Θα βγει ο Πρόσια. Πού είπε, θα. Γιατρέ, τα μοναστήρια είναι μια ιστορία που διαβάζετε τις τελευταίες ημέρες. Όχι, είμαστε στην Ιδιαμάχη. Λοιπόν, οι παπάδες για μας επίσημα στο κτηματολόγιο έχουν 4.000 θέματα και διεκδικούν τώρα 53. Το κτηματολόγιο θα έδωσε σε εμάς αυτή τη στιγμή στα δημοτικά, στον Δήμο και στο Δημόσιο. Θέλω να βοηθήσω λίγο τώρα. Ναι, να πω λίγο κουβέντες και μετά πάλι μαζί. Ναι. Το κτηματολόγιο θα έρθει σε εμάς τώρα. Εμείς είχαμε κάνει ένα συζητή φορά για τον πρώτο ώρα που πέρασε προτές. Χωρίσαμε δικηγόρο, δεν φτάσαμε εκεί που λέμε γιατί αφού το κτηματολόγιο θα έρθει σε εμάς. Υπολογίσαμε, αυτοί έκαναν ένα συζητή όμως οι παπάδες. Πέρασε τους προτές του πρωτοδρόμου, έγινε δικαστήριο, πήγαινε υπηρεσίες μαζί με την δικηγόρο την κυρία Τέρη. Ναι, κυρία Τέρη. Και από ό,τι συνέβη η απόφαση, μάλλον μας τα δίνουν πάλι εμάς. Έτσι, μας είπε η δικηγόρο, δεν πήγε αυτό. Κάναμε. Τώρα, Βασίλη και ο Κώστας στην Αλσέπη, δεν πάρει το λόγο. Ο κύριος Αναγνώστο, ο κύριος Σούτρας, ο κύριος Σούτρας. Ναι, έκανα μισή της υπηρεσίες δικές μας. Αλλά από ό,τι ξέρω και η εισήγηση του κτηματολογίου, η ανεπίρρηση με αυτή που γίνεται τώρα στα δικαστήρια, είναι υπέρ του Δήμου. Θα δοθούν υπέρ του Δήμου όλες οι εκτάσεις. Απλώς πρέπει να γίνουν τώρα συγκεντρωτικά όλες μαζί και να βγει απόφαση όλοι μαζί. Αν κάτι προκύψει αρνητικό, τότε θα μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε κάποιον άλλο μεγάλο δικηγόρο που να είπαμε αυτό που θα πούμε. Ναι, λέγαμε αυτό από τη στιγμή που έρχονται όλα σε εμάς. Το κτηματολόγιο το έδωσε σε εμάς. Η εισήγηση του κτηματολογίου έρχεται σε εμάς. Το δίνει ανεπίσημα, το δίνει σε εμάς. Γιατί έχουμε βάλει και έχουμε μάθει πληροφορίες. Ανεπίσημα είναι σε εμάς η εισήγηση του κτηματολογίου. Και εμείς έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειαζόταν για να έρθουν στο Δήμο. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Τώρα το φορτηρό έχει πει. Μόνο το φορτηρό. Κύριε Αναγνώστο, λίγο και μετά θα περάσουμε στον κύριο Πρίζιν που ζήτησε τον λόγο. Ναι, γεια σας και από μένα. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά είναι και πολύ σύνθετο. Καταρχήν, εμείς σεβόμαστε τη θρησκεία μας, δεν το αμφισβητούμε αυτό. Σεβόμαστε την Εκκλησία μας, αλλά από τη στιγμή που πρέπει και σεβόμαστε και τους δημότες μας, πρέπει να πάμε και λίγο κόντρα στους παπάδες, να το πω έτσι λαϊκά. Λέω όμως ότι είναι σύνθετο, πολύ σύνθετο το θέμα, γιατί δεν αφορά μόνο το Δήμο, άρα τα δημοτικά δάση, τα προεκκλησιαστικά. Είναι και τα δημόσια δάση, είναι και τα ιδιωτικά. Σπαθέρικα, είναι και το πανεπιστημιακό δάσος. Γι' αυτό λέω είναι πολύ σύνθετο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σαν Δήμος κάναμε ό,τι ήταν αναγκαίο να κάνουμε μέχρι τώρα, αλλά ακόμη είναι πολύ νωρίς. Είμαστε στο ξεκίνημα, θα έλεγα. Εδώ και δύο χρόνια έγινε επιτροπή αποδερματισμού, που σημαίνει ότι υπήρχε αντιπρόσωπος και από τη Δασική Υπηρεσία και από το Δήμο. Ήταν αυτή το μοναστήρι, να το πω έτσι. Οι διεκδικητές είχαν και αυτοί του δικηγόρου τους, είχαν το μηχανικό τους. Αυτοί έλεγαν ότι αντί για 4.000 θέματα θέλουμε 44. Πού τα θέλει τα σύνορα εδώ. Αρνούμαστε, λέγαμε. Και τα επαναφέραμε ένα-ένα, δηλαδή καρέ-καρέ, τα σύνορα εκεί που είχαν εδώ και 100 χρόνια το δάσο του συγκεκριμένο. 4.000 θέματα. Οπότε, πάγωσε λίγο η διαδικασία πέρυσι μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο μας δικαίωσε. Και εμάς, σαν Δήμο, που σημαίνει τα δημοτικά, Φροντερό, Ελάτη, Καλόγυρη, αυτά ήταν τα δημοτικά. Σαν δημόσιο του Ναρέκα, Νέα Ιωχώρη, Περτούλη, δημοτικά δικαιωθήκαμε και από εκεί. Και ιδιωτικό του Σπαθί. Με το που δικαιωθήκαμε, εμείς άρχισαν τις ενστάσεις αυτά που βλέπετε τώρα και τις επιστολές που στέλνουν και οι ιδιώτες και σε ένα που έχει ένα χωράφι, σε ένα που έχει ένα σπίτι. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς θα κάνουμε τη δικιά μας δουλειά. Και είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό. Το πρώτο βήμα ήταν βάλουμε και δικηγόρο και έτσι έπρεπε να κάνουμε για να μην το χειριζόμαστε σαν φυσικά πρόσωπα, γιατί δεν είναι και καλό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω, σεβόμαστε την Εκκλησία, αλλά σεβόμαστε και τους συλληπτικούς μας. Έχει συνέχεια το θέμα και θα έχει εξέλιξη. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο σαν Δήμος. Ευχαριστούμε τον κύριο. Μπορεί να ρωτήσω, κύριε. Ποιο είναι ο δάχτυλο τη ομάδα. Πόσο κύριο λίγο εξεχώ δεν είναι. Με τον Καρναβάλι δεν ξοδέψαμε χρήματα. Άσχετα με τον Καρναβάλι. Αρκετά χρήματα, να ξέρεις. Να είχαν πάρει τα παιδιά τα πράγματα. Σχεδόν. Εντάξει, πιστεύω ότι θα αφήσω στο σώμα εδώ να. Και η πρόταση δική μου θα είναι να τη βοηθήσω όλοι σε εμάς. Να όλο την κατηγορία είναι κάθε μία, να τη βοηθήσω. Όχι μόνο τον Κόρσο, αλλά και τον Μπάσο. Και μέχρι στιγμής έχουν
Έχουν σχεδόν όλοι έκαναν αιτήσεις εδώ. Θα το δούμε, θα δεις θέμα στο Συμβούλιο να τους βοηθήσουν και πρέπει να τους βοηθήσουν. Μπορείς για πρόστιμο στο χειροδρομικό. Δεν νομίζω ότι όχι, δεν δρώσω. Δεν έχουν τίποτα. Ξέρεις κάτι πώς τη ζήτησε, όχι, πάνω. Όχι, δεν δρώσω τίποτα. Τίποτα, είναι στα δικαστήρια. Νομίζω δεν έχουν τίποτα. Δεν έχει κάποια απόφαση τίποτα. Αυτό που είχα γράψει στην Ελλάδα νομίζω ότι το κερδίσατε. Όχι, δεν ισχύουν αυτά που έλεγαν. Γιατί θα τιμωρούσε, δεν ξέρω, δικηγόρο. Κατά τη δικηγόρο, δεν ξέρω. Οι υπάλληλοι ήταν ασφαλισμένοι εκεί πέρα. Δεν ήταν ασφάλιστοι. Το είπα όπως είπε ο Βέβαια πρόσωπο, έτσι. Αυτοί μπορεί να το βάλανε, αλλά τη στιγμή που πήγανε τα παιδιά τα παραστατικά ότι ήταν ασφαλισμένοι, πρέπει να γίνει κάποια διαδικασία τώρα για να φύγουν από τα πρόσωπα μέσα. Αν φτάσει να πληρώσουμε δύο ποστά, δεν έχει το γεγονό ότι βλατζώνει για ποινικέ χαρέ. Ναι, έχουν πριν να θέσουν. Τι είναι θέμα. Υπάρχει τεχνική υπηρεσία. Λοιπόν, οι παιδικές χαρές έχουν κρατική προσωπήρηση. Ένα από αυτές. Δεν δηλώσαμε ακόμα. Θα γίνουν σε όλες τις παιδικές χαρές περίπτωση. Παλικαριά, κάπου Παλικαριά, Βασίλη. Αυτό δεν έχει πάρει το συζητάγαμε πριν ένα μήνα εδώ. Είναι ένα θέμα που το περιπτή μας πάρα πολύ, μας απασχολεί και εμάς. Και για να θα λειτουργήσω και τη δικιά σου ανησυχία, φτάσαμε σε σημείο τώρα να μισθώσουμε ένα κουμουλάκι. Ακούγεται περίεργο για να πάμε να αποκαταστήσουμε κάποια βλάβη που έχει γιατί δεν έχει πρόσβαση με τίποτε. Ούτε αυτοκίνητο, ούτε πιστοφόρο, ούτε ελαστικοφόρο. Κάνουμε προσπάθεια, πήγαμε την εξαμενή 5 τόνων, δεν μας βγήκε. Έχουμε δύο πηγές που προσπαθούν, αλλά παρόλα αυτά δεν μας βγήκε. Η προσπάθεια γίνεται και ξαναλέω. Ακούγεται περίεργο, μισθώσουμε κουμουλάκι να ανεβάσουμε τα υλικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουν βγει και άνθρωποι, αλλά προσπαθούμε. Και πιστεύω. Δεν θα είναι καλά να το χαμηλήσει. Να έχει πια κοινά. Όμως. Θα γίνει, ξέρω. Θα γίνει. Σου λέω, κάναμε προσπάθεια. Πήγαμε καινούργια δεξαμενή. Για τέσσερις οικογένειες πήγαμε δεξαμενή. Πέντε τόπου. Παρ' όλα αυτά δεν μας βγαίνει. Άρα προσπαθούμε. Για άμα τα πίσω του Δημαρχείου. Τι, ό,τι είναι κάθε πρόβλημα, τι άλλο. Τι μου λέει. Πολύ πρόεδρο, είναι εδώ ο πρόεδρος. Ξέρουμε εσύ κάτι. Επεμβαίνουμε με τα μηχανήματα για να μειώσουμε τη μορφή. Εσύ βασίλειο, το ξέρω κάτω από δεν είναι όλα. Αν για να γίνει αυτό, να το κάθε κάνουμε το πασάλι αυτό. Είναι αυτό. Έχουν πει τώρα οι ρίζες μέσα από τα πλαντάκια. Ναι, μια καθίστηση από μάλλον και από εδώ. Ωραία. Σε αυτή τη βάση δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα. Για κόμβους ή κόμβους, πώς θα μιλήσουμε με τον Θεό και δεσμεύτηκα και έχει κόμβο. Τι θέλει. Δεσμεύτηκα και έχει κόμβο. Ναι, ναι. Ότι έχει κόμβο. Το γύρος. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κόμπο εκεί. Έτσι, το δρόμος είναι περιφερειακός. Και είπε θα φτιάξει κόμπο. Με χρόνο κόμπο θα φτιάξει. Για κρίση θεία. Ας πούμε εσείς περισσότερο αυτό που ξέρω εγώ, ότι κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, όχι τώρα με τον κορονοϊό, αλλά τα σταματήσαμε όλα. Πριν κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και ειδικά το διαβάσετε και στις εφημερίδες της ΔΕΣΑΙ, που ήταν η καλή ρύθμιση των 120 δόσεων που μπορούσαν να δουν όλοι τότε, αλλά οι πονηροί δεν ήρθαν, λίγοι ήρθανε, έχουμε θέμα. Αλλά τώρα, τι να κάνουμε τώρα, πάσα να κόψουν το νερό τώρα, ο κορονοϊός είναι, τα σταματήσαμε, γιατί δεν είναι, τα σταματήσαμε τα κλίματα αυτά που είχαμε και κόβαμε έξω τα παιδιά και είχαμε δυο συνεργεία και κόβα νερά, να εισπράξουν, τώρα τα σταματήσαμε. Είναι γεγονός και ακούγεται περίεργο. Πράγματι, έχουμε χρέη 1.155.000. Ακούγεται δυσθεώρατο το ποσό, αλλά να διευκρινίσω, δεν είναι από πέρσι και πρόπερσι. Είναι εδώ και 15 χρόνια που συσσωρεύονται. Να διευκρινίσω. Το δείγμα καλής θέλησης και χρήσης από την πλευρά μας είναι ότι αυτό το ποσό αφορά το 2019. Το 2018 ήταν 1.300, που σημαίνει ότι την περσινή χρονιά
πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε και πήραμε σύν 150.000 από παλιά χρέη. Άρα προσπαθήσαμε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, αλλά μας έτυχε μετά το θέμα, ερχόμαστε και από κρίση. Και πηγαίνουμε καλά. Ερχόμαστε από κρίση, να μην το ξεχνάμε κι αυτό. Όλοι παραπονέται, δεν έχουμε, δεν μπορούμε πλέον τα ενίκια, τα φροντιστήρια, τα γνωστά, τα γνωστά. Μας βρήκε και αυτή τώρα η άλλη κρίση, γι' αυτό φαίνεται. Αλλά είναι από το 2006 έρχεται αυτό το ποσό. Δεν είναι ότι πριν 3-4 χρόνια. Και προσπαθούμε όσο γίνεται, θέλουμε και τη βοήθειά σας. Θα γίνουμε και μπορούμε να γίνουμε και πιο αυστηροί, αλλά να σας έχουμε συμμάχους. Θα το χαρούμε ιδιαίτερα αυτό.